και έχει φέρει θλίψη στους ανθρώπους του Sky και όχι μόνο. Για το γεγονός το οποίο σας μεταφέραμε χθες πριν κλείσει η εκπομπή μας, για την άγρια δολοφονία τεχνικού του Survivor που τον έσφαξαν με μαχαίρι. Σοκαρισμένος όταν η Μανίδης και ο Λιανός και ο Τούρκος παραγωγός και όλη η οικογένεια του Sky, γιατί χάθηκε αυτό το παιδί έτσι ξαφνικά, έτσι, κάνοντας απλά τη δουλειά του. Για πες μας. 24 ετών ήταν το παιδί. Μικρό παιδί. Ναι, αραβωνιασμένος κιόλας. Να πούμε ότι την στιγμή, σε ένα διάλειμμα, σε ένα break από τα τηλεοπτικά γυρίσματα του Survivor που γίνεται στον Άγιο Δομήνικο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν οπερατέρ και στο ελληνικό και στο τουρκικό Survivor, έτσι. Mm-hmm. Έκανε μια βόλτα με τον εξοπλισμό που είχε πάνω του, δηλαδή τα πράγματα που είχε ένας οπερατέρ, κάποιους φακούς, κάποιες φωτογραφικές μηχανές, κάποιες κάμερες. Όπως τα είχε για να μην χαθούνε, τα είχε πάνω του. Έτσι ακριβώς. Για να μην χαθούνε και τα πάρει κάποιος και γιατί ήταν υπό την ευθύνη του. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν είχε κάποιο μικρό εξοπλισμό επάνω του, κατά το διάλειμμα το οποίο έκανε ο ίδιος, για να τα προστατεύσει, για να μην τα αφήσει κάπου εκτεθειμένα. Και εκεί τι έγινε. Εκεί πέρα λοιπόν τον πλησιάζουν δύο άνθρωποι, δύο κακοποιοί. Του ζητάνε, τον απειλούν να του πάρουν την τσάντα. Ο συγκεκριμένος πήγε να αντισταθεί κάπως, ο άνθρωπος σοκαρισμένος, αυθόρμητα πήγε να αντισταθεί, ναι. Τότε δεν δίστασαν να βγάλουν μαχαίρια και να τον καρφώσουν στην καρδιά χωρίς δεύτερη κουβέντα, με το νεαρό παιδί, το νεαρό άνδρα να πέφτει στο έδαφος και να χάνει την ζωή του με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο. Συγγνώμη, αυτό που έγινε. Στον Άγιο Δομήνικο. Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι αυτή η είδηση συγκλώνησε καταρχάς τον Τούρκο παραγωγό, τον Ατζούνι Λιτζαλί, που αμέσως με μια ανακοίνωση στα social media έγραψε: «Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο και τη λύπη μου με λόγια. Μακάρι ο ουρανός να είναι το σπίτι σου, αδελφέ μου». Ήταν αυτό το σύντομο tweet του Τούρκου παραγωγού. Αλλά ξαναλέμε, επειδή το συγκεκριμένο παιδί ήταν οπερατέρ και στο ελληνικό παιχνίδι, στο ελληνικό Survivor, mm-hmm. και ο Γιώργος Λιανός και ο Σάκης Τανιμαντίδης συμπαραστάθηκαν διαδικτυακά στο παιδί, στην οπερατέρ. Στην οικογένεια. Το παιδί έφυγε τη ζωή άδικα. Έφυγε άδικα από τη ζωή. Έτσι, φόρο τιμής, αυτό που γράφεται με συντομογραφία RAP. Όλοι είναι σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη. Χθες το βράδυ έγραψαν οι δύο παρουσιαστές του ελληνικού Survivor. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό να πηγαίνεις να κάνεις τη δουλειά σου, να θες να προστατεύσεις την περιουσία της παραγωγής για την οποία δουλεύεις και να βρίσκεσαι λίγο πιο κάτω από το χώρο γυρισμάτων του Survivor, να βρίσκεσαι νεκρός, σφαγμένος στην κυριολεξία από δύο εγκληματίες οι οποίοι σε σκοτώνουν, σε αφαιρούν τη ζωή σε ένα δευτερόλεπτο μέσα, καρφώνοντας το μαχαίρι στην καρδιά. Είναι ασύλληπτη τραγωδία και για την οικογένεια του νεαρού, κάμεραμάν, αλλά και για τους ανθρώπους που ζούσαν μαζί του, τον αγαπούσαν. Όλοι μιλούν ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί με αξιοπρέπεια, με ήθος, εργατικός. Ένα παιδί το οποίο τον εμπιστευόντουσαν. Ήταν ένα υπεύθυνο παιδί. Που έκανε τη δουλειά του, έτσι, κανονικά, χωρίς τίποτα άλλο. Πήγε εκεί πέρα για κάποιους μήνες, όσο διαρκεί η παραγωγή, να βγάλει κάποια χρήματα και να κάνει τη δουλειά του, την καριέρα του ως οπερατέρ, και βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο γρήγορα.